ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των μαθητών στο My School και η απόκτηση προσωπικών λογαριασμών μέσω των οποίων θα έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, από σήμερα ξεκίνησαν οι ενημερώσεις μέσω σεμιναρίων ειδικών που οργανώνει το 4ο ΠΕΚΕΣ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να είμαστε έτοιμοι ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ασύγχρονη εξαποστάσεις εκπαίδευση των μαθητών που είναι στο σπίτι. Έχετε εικόνα για το πώς θα γίνονται τα μαθήματα στο δημοτικό? Σε πρώτη φάση μιλάμε για ασύγχρονη. Ασύγχρονη σημαίνει ότι κάθε εκπαιδευτικό θα δημιουργήσει μία πλατφόρμα την οποία θα μπαίνουν τα παιδιά, θα βρίσκουν εκεί υλικό για επεξεργασία και θα δίνεται δυνατότητα στα παιδιά μια φορά τη βδομάδα ή δύο ανάλογα πώς θα κρίνει ο εκπαιδευτικός να συζητούν μαζί του, να λένε τις απορίες τους και να παίρνουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Μάλιστα. Και αυτό θα το, αυτή την ευθύνη θα επιφορτιστεί ο δάσκαλος της τάξης, ας το πούμε έτσι, ή θα μπουν μέσα και οι δάσκαλοι των αγγλικών και άλλων μαθημάτων? Όλοι οι εκπαιδευτικοί. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με την ευθύνη της τριμελούς επιτροπής που έχει συγκροτηθεί σε κάθε σχολείο για να υποστηρίξει την εξαποστάσεως εκπαίδευση θα έχουν την ευκαιρία να έχουν παρεμβάσεις, να κάνουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στους μαθητές τους. Ωραία. Στο νομό Σερών... δηλαδή μόνο τους δασκάλους. Μάλιστα. Στο νομό Σερών η διαδικασία κυλά ομαλά μέχρι στιγμής. Βέβαια, βέβαια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε όλους τους μαθητές στο My School και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν, το χειρότερο των οποίων είναι ότι κάποια παιδιά δεν έχουν υπολογιστεί στο σπίτι. Ναι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις κύριε Παπασταμόπουλε? Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε και αυτά τα παιδιά να είναι μέσα στη διαδικασία. Είτε δίνοντάς τους κάποιες φωτοτυπίες με τρόπο που θα επιλέξει ο κάθε διευθυντής, είτε ζητώντας τους να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές συγγενών τους. Πάντως ασχολούμαστε γιατί δεν θέλουμε να μείνει κανένα παιδί έξω από αυτή τη διαδικασία.